Στραμμένα στο νεύρο είναι όλων τα βλέμματα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκεται στην περιοχή και να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίτ Σασόλι επιθεωρούν την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τους πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Αυτά είναι μια πολιτική της Τουρκίας που γίνεται χρόνια, είναι μεθοδευμένη και τώρα είναι σε έξαρση. Θέλει ψυχραιμία για να το χειριστεί η κυβέρνηση σωστά και από την αντιπολίτευση. Μια ψυχραιμία. Γιατί είναι κάτι μεθοδευμένο από χρόνια, ετοιμασμένο για να σκάσει σαν βόμβα το προσφυγικό. Να περάσουν έχουμε πρόβλημα. Να μην τους αφήσουμε, δεν ξέρω τι, και εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι πρόβλημα. Πάντως καλά κάνουν και δεν τους αφήνουν. Καλά κάνουν. Πολύ σωστές οι αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά να είναι και λίγο πιο αυστηρά. Πυρ καταβούληση. Δεν έχουν καμία δουλειά αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Αρκετά τέρμα η φυλασπλοχνία. Εδώ είναι πόλεμος. Δεν είναι παίξε-γέλασε. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Βρισκόμαστε σε πόλεμο. Η Τουρκία δεν κάνει πόλεμο με τα όπλα, κάνει πόλεμο με τους πρόσφυγες. Όλοι πιστεύουν το αύριο. Το αύριο είναι καλό. Το αύριο είναι κακό για μας. Όχι για μας, για όλους τους Έλληνες. Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά δικό μας. Είναι πρώτο της Ευρώπης. Αλλά εγώ δεν προβλέπω καλά πράγματα. Φοβάμαι. Και μεσολαβεί και ο κορονοϊός και φοβάμαι πως γίνει από επιδημία ή πανδημία. Φοβισμένοι οι πολίτες ζητούν τα αυτονόητα προκειμένου να μην φτάσει εκτός ορίων η κατάσταση. Θα πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί ανήκουμε, τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά και να το κάνουμε, να διεθνοποιήσουμε το θέμα. Δεν μπορούμε κάτι πιο... αν και όπως βλέπω με το στρατό στα σύνορα έχει σφίξει το πράγμα, γίνονται ασκήσεις, αντιδρούμε δηλαδή. Έναντι της Τουρκίας. Όχι, είναι παράνομη να μην τους δέχονται. Θα έχουμε πρόβλημα γιατί είναι εκατομμύρια στην Τουρκία. Όλοι αυτοί θα περάσουν εδώ. Να βρεθεί λύση μεταξύ των ευρωπαϊκών, μεταξύ των προηγουμένων κρατών. Της Ευρώπης, της Αμερικής, της Ρωσίας. Μόνο από εκεί μπορεί να βρεθεί λύση. Και να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κάτω. Πράγμα δύσκολο. Οι γείτονές μας να ηγούνται καλώς και να προστατεύουν το κράτος πρώτα και εμάς τους ίδιους. Και εκείνοι οι άνθρωποι είναι. Οι πρόσφυγες είναι δεκτοί. Οι πρόσφυγες είναι δεκτοί και σεβαστοί για τους πρόσφυγες. Αλλά η Ασία, η Αφρική, η Σομαλία, τι ρόλο έχουν να έρθουν σε εμάς. Έχουμε σύνορα. Για τα σύνορα ο κόσμος έδωσε αίμα για τα σύνορα. Λοιπόν, όσοι πρόσφυγες είναι που κάνουν οι μεγάλοι, κάνουν τους πολέμους, να έρθουν οι πρόσφυγες όλοι, να τους περιθάψουμε, τους άλλους λαούς έχουμε επιφύλαξη.